Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι μια επικοινωνία όχι ακριβώς έκτακτη. Είχαμε και φιλικό παιχνίδι σήμερα και γενικά έχουν γίνει αρκετά πράγματα τις τελευταίες ημέρες τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο έτσι να συζητήσουμε παρέα. Να πω την καλησπέρα μου εννοείται σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Να είστε κυρίως ασφαλής, διότι τα δεδομένα έξω πλέον είναι λίγο περίεργα, υπό την έννοια ότι υπάρχει το υγειονομικό θέμα, υπάρχει το θέμα με τις φωτιές κτλ. Οπότε χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14. Καλησπέρα στα πρώτα παιδιά, στον Χρήστο, στον Γιάννη, στον Νίκο, στον Παύλο, στον άλλο τον Νίκο, στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Ελευθερίου, γεια σου Γιάννη μου, στον Τάκη, που άρχισαν να στέλνουν τα πρώτα μηνύματα. Από πού να αρχίσουμε. Ουσιαστικά σήμερα έκλεισε ένας κύκλος 2 εβδομάδων προετοιμασίας της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Ακριβώς 100% εικόνα του τι έχει γίνει στην Ολλανδία, αν δεν είσαι εκεί, αν δεν παρακολουθείς την καθημερινότητα της ομάδας, είναι πολύ δύσκολο να έχεις. Και επειδή είναι μια επίπονη διαδικασία και για όσους συναδέλφους βρέθηκαν εκεί και για όσους έχουμε βρεθεί κατά καιρούς εκεί, νομίζω ότι στο κομμάτι του τι έχει γίνει εκεί είναι περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες ασφαλείς πληροφορίες θα πάρετε από τους παρευρισκόμενους. Από αυτούς δηλαδή που έζησαν την καθημερινότητα της ομάδας στο χώρο τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Εμείς κάποιες κοινές παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε βλέποντας μόνο τα φιλικά παιχνίδια και έχοντας ένα πολύ μικρότερο γνωστικό πεδίο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το δυσάρεστο για την εξέλιξη της προετοιμασίας αυτής, η οποία πλέον δεν είναι 2 εβδομάδων, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται εδώ και περίπου 4 εβδομάδες, 2 στην Αθήνα και 2 στην Ολλανδία, κλείνει ένα μήνα προετοιμασίας. Σε αυτό το μήνα, αν εξαιρέσουμε τις 10-12 ημέρες καθαρής προπόνησης στο Κοροπή, είναι ένα προπαρασκευαστικό διάστημα. Ουσιαστικά το σημαντικό διάστημα, το κρίσιμο, το σημαντικό διάστημα πέρασε. Είναι αυτές οι 2 εβδομάδες. Και ό,τι γίνει από εδώ και πέρα τον Αύγουστο, όπου ο Παναθηναϊκός λειτουργώντας ξανά αντίθετα από την κοινή λογική, θα μπει στη διαδικασία να αναδιαμορφώσει το ρόστερ του μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εμπεριέχει πάρα πολλούς κινδύνους και για τον προπονητή και για την ομάδα που θα δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας, την διαβάζω καθημερινά στα σχόλια, στα μηνύματα που έρχονται σε μένα, στα σχόλια που διαβάζω σε ενημερωτικές σελίδες ή που γράφετε όλοι οι φίλοι στα δικά σας social. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το συγκεκριμένο είδους κριτική δεν βοήθησε ποτέ. Και δεν βοήθησε ποτέ ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν νούμερο 10 στον κόσμο, έτσι. Σύμφωνα με κάποιες στατιστικές έρευνες που είχαν γίνει, υπάρχει και ένα σχετικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Derby Προετών, ούτε τώρα που κινδυνεύει, αν δεν βγει η Ευρώπη, να μείνει εκτός ranking UEFA. Δεν βοηθάει, δηλαδή, πώς να το πω, όχι απαξίωση, η αποδόμηση αυτού που πιστεύεις, αυτού που αγαπάς. Ξέρω παιδιά οι οποίοι δεν είμαστε και πολύ στο ίδιο, πώς να το πω, μήκος κύματος. Στο ίδιο μήκος κύματος σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, τα οποία όμως τα έχω γνωρίσει και τα εκτιμώ και είδα ότι ανάρτησαν σήμερα στο Twitter, πήγαν στο Φένλο εκδρομή να δουν τον Παναθηναϊκό σήμερα. Πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο που είναι τα κλειστά τα γήπεδα. Αυτούς δεν μπορείς να τους σεβαστείς αυτούς τους ανθρώπους. Σαφέστατα και τους σέβεσαι. Θα μου πεις έχουν την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως, οκ. Σεβαστό. Θέλω να πω ότι το να αρπάς ένα κινητό και όλη τη μέρα να κοπανάς. Εντάξει, ουσιαστικά κάνεις αυτό που κατηγορείς, τους πατατάκηδες και τους καναπεδάκηδες που κατηγορείς. Υποτίθεται ότι όλοι μας, ο καθένας από το δικό του πόστο, για αυτήν την ομάδα αισθάνεται κάποια ξεχωριστά συναισθήματα. Το να μπαίνεις στη διαδικασία από το πρωί μέχρι το βράδυ, να βρίζεις τον ένα, να βρίζεις τον άλλον, δηλαδή το αποκορύφωμα όμως είναι αυτή η μπλούζα της Κάπα, κακώς την έβαλε με το έμβλημα του Παναθηναϊκού απάνω. Δεν λέω ότι μου ήταν ευχάριστη ως εικόνα, δεν μου ήταν. Με το όνομα του Νικοπολίδη από πίσω. Έχουμε και έχετε 1 εκατομμύριο λόγους για αντιπολίτευση, για κριτική στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ, στον ερασιτέχνη, οπουδήποτε. Το τι θα επιλέξει όμως, θα μου πεις, δεν υπάρχει κάποια σχέση. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάρω το έμβλημα του Παναθηναϊκού και να βάλω τον Καραγκάνης από πίσω και να το πουλάω όπου να είναι.
Okay. Σε αυτό το δέχομαι. Δεν πωλήθηκε ποτέ συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο μπλουζάκι, ας πούμε, από επίσημη μπουτίκ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ήταν από καταστήματα συγκεκριμένης αθλητικής εταιρείας. Κριτική και γι' αυτό. Βρίσιμο από κάτω. Χαμός, χαμός. Αν δεν καταλάβετε, φίλοι μου, ότι αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα και δεν προγκάει κανέναν επενδυτή, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί, ούτε ο Γιαννακόπουλος, οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτήν την ομάδα, τον απομακρύνουν οι συμπεριφορές που σας περιγράφω. Όλο αυτό. Θα μου πει κάποιος, δεν ξέρεις το πρόβλημα. Σαφέστατα και ξέρω το πρόβλημα. Όπως αυτό που με 41 ετών, αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι κανένα πρόβλημα ποτέ δεν αποτέλεσε μέρος της λύσης. Δηλαδή, κάτι που έχει δημιουργήσει σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας, πέραν του αθλητισμού, πρόβλημα, έχει προκαλέσει φθορά, μπορεί να έχει διδακτικό χαρακτήρα, δηλαδή κάνω κάτι λάθος, εσφαλμένα μπορεί να μην το ξανακάνω, okay. Δεν μπορεί όμως ποτέ αυτή η κίνηση, αυτή η πράξη, αυτοί οι άνθρωποι, οτιδήποτε, αναφέρομαι γενικά αυτή τη στιγμή, να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως, το να προσπαθούμε να αναγάγουμε αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο κομμάτι του προβλήματος σε λύση ή σε μέρος της λύσης, και θα καταλάβετε τι εννοώ όσοι δεν έχετε καταλάβει ήδη, δεν μπορεί να θεωρηθεί μια ορθολογική πολιτική. Έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αρκετά πράγματα τα οποία τα παρατηρεί κάποιος ουδέτερος, κάποιος πιο ψύχρεμος, κάποιος πιο αποστασιοποιημένος από τα social, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι Λάμπρο επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τα social media και από τι διαβάζεις, από την τοξικότητα που ενδεχομένως εκπέμπουν. Ναι, όμως τα social media, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα και της ευρύτερης κοινωνίας, είναι ένα κοινωνικό υποσύνολο, όπου στο κομμάτι της σφιγμομέτρησης μπορείς να το πάρεις αρκετά στα σοβαρά, δηλαδή σου δείχνει τάσεις πραγμάτων. Εδώ να δείτε ότι σε λίγα χρόνια γκάλωπ για μεγάλα γεγονότα, εκλογές κτλ. Θα γίνονται από τα social media. Χωρίς να με τα trolls και όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει ενδεχομένως ο μεγάλος βαθμός αξιοπιστίας. Όμως μια ιδέα την παίρνεις. Ξεκάθαρα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες καταστάσεων, οι οποίες σε κάνουν να αναρωτιέσαι, αυτή η ομάδα, όταν εγώ ήμουν 20, 25 χρονών, 18, πιο μικρός, που δεν ξέρω, ίσως με τα μάτια ενός μικρότερου παιδιού και χωρίς την επιρροή που έχουν σήμερα τα παιδιά, γιατί τότε εμείς δεν είχαμε ούτε Facebook, το ξέρετε οι σαραντάριδες περίπου, ούτε τίποτα, μία τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, τα καλοκαίρια την εφημεριδούλα μας, αθλητική ηχό ας πούμε, 20 σελίδες μπάσκετ κτλ. Έτσι μεγαλώσαμε οι περισσότεροι. Είχαμε διαφορετικές παραστάσεις και διαφορετικά πράγματα να κρίνουμε και διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ξεκάθαρα. Χεζόνια αποθέωση. Ενδεικτικά αναφέρω. Ψολέα, καβλέα, καβλιάρι, γαμιά, το ένα το άλλο. Okay. Μαλέσκου να του κάτσει, άσε τη Μαλέσκου, πιάσε την Αλεξανδράκη. Δηλαδή, κριτήριο τώρα για να μείνει ένα παίκτη στον Παναθηναϊκό. Ποια θα γαμίσει, πόσο ψολάς είναι. Από τη δική μου την αισθητική είναι έξω αυτό τελείως. Ανώνυμα φυσικά όλα αυτά. Έτσι. Φεύγει ο Χεζόνια, ο οποίος έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Εγώ πραγματικά δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, ούτε χάρηκα πολύ όταν ήρθε. Η μετέπειτα συμπεριφορά του έδειχνε ορισμένα πράγματα. Θυμάστε στο τελευταίο μας live που ήταν λίγο πριν την οριστικοποίηση της απομάκρυνσής του. Λέω ότι έχω εδώ κάτι να σας πω, αλλά δεν θα το πω. Γιατί κουράστηκα να γίνομαι στόχος. Δεν θα. Άστον, μπορεί να ας γίνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Φεύγει ο Χεζόνια, Χεζόνια Παπατζή, Χεζόνια Μπινέ, μας πούλησε παραμύθι, το ένα το άλλο. Και οι περισσότεροι ήταν οι ίδιοι που παρακαλούσαν, ας πούμε, να τη Μαλέσκου να του κάτσει για να μείνει στον Παναθηναϊκό, σοβαρό κριτήριο. Με αποτέλεσμα το σοβαρό κριτήριο αυτό είναι να αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει να παίξει σε μια μικρή ομάδα της Ρωσίας. Γιατί αυτό. Αυτό είναι το συμπέρασμα στην προκειμένη περίπτωση. Όποιος θέλει να το δει συναισθηματικά, εγώ προσωπικά δεν έχω, και το λέω απολύτως με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, δεν έχω πρόβλημα ούτε με τους χειρισμούς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι όταν τον προσέγγισαν ο Φράγκη και ο Δημήτρης, ο Διαμαντίδης, θα του έκαναν την πρόταση, την πιο αντιπροσωπευτική που μπορεί ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή να κάνει στην κατάσταση τη διοικητική και την οικονομική που είναι.
Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων να υποβαθμίσω. Όχι, ενδεχομένως επειδή υπήρξαν πολύ μεγάλοι αθλητές, δεν σημαίνει ότι είναι σπουδαίοι διαπραγματευτές. Όμως, όταν είσαι ο Χεζόνια και αγαπάς τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που εσύ λες, για παράδειγμα, και έχεις απέναντί σου τον Αλβέρτ και τον Διαμαντίδη, πρέπει να αισθάνεσαι και κάπως. Δηλαδή, η διαπραγματευτική δύναμη των δύο συγκεκριμένων πρώην αθλητών μας και νυν παραγόντων μας είναι ότι είναι αυτοί που είναι. Ότι φέρουν το συγκεκριμένο όνομα που φέρουν, έχουν τη συγκεκριμένη προσφορά και μόνο που σου κάνουν την τιμή να σου μιλάνε, πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ειδικά αν είσαι σούπερ Παναθηναϊκάρας όπως ο Χεζόνια. Από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη πτυχή. Και δεν έχω και παράπονο από το Χεζόνια φυσικά. Γι' αυτό δεν έχετε. Και όσοι παρακολουθείτε τη σελίδα, ξέρετε ότι δεν έχω γράψει απολύτως τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ο Χεζόνια έκανε μια επαγγελματική επιλογή. Μπορεί να έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Αμοιβόταν, θυμάμαι, διάβαζα όταν άρχισε τα πρώτα tweets για την ομάδα στο Ορλάντο. 7 εκατομμύρια το χρόνο, 6 εκατομμύρια το χρόνο. Το κομπόδεμά του το έχει κάνει. Είναι ένας αθλητής με φανταστικό ταλέντο, φανταστικό ασύλληπτο ταλέντο, ο οποίος όμως σε αντίθεση με άλλους αθλητές δεν είναι ο πιο εργατικός, να το πω έτσι. Δεν είναι αυτός που θα σκιστεί στην προπόνηση να γίνει 10 φορές καλύτερος. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν με απασχολεί. Όπως δεν με απασχολεί και η απόφασή του να φύγει από εδώ και να πάει να παίξει μπάσκετ σε ένα μπασκετικό χωριό στη Ρωσία. Το απόσταγμα όλων όσων αναφέρω είναι το πρόβλημα που έχει ο ίδιος ο οργανισμός ως σωματείο. Οικετεύει παίχτες να έρθουν, αποθεώνει παίχτες έτσι, τους ξεχνάει την επόμενη μέρα όταν δεν θα του κάνουν τα χατήρια και τα γούστα. Με συνέπεια, η αγωνιστική κριτική για το καλό της ομάδας εδώ να περνάει σε τρίτο-τέταρτη μοίρα. Θυμάμαι μια εκπομπή την οποία μάλιστα, επειδή αυτές τις μέρες κάθομαι λίγο, κοιτούσα παλιότερες εκπομπές και υπάρχει μια εκπομπή τον περασμένο Μάρτιο, την οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube, όπου λέω, μου φαίνεται αδύνατον να μείνει και ο Νέντο και ο Παπαπέτρου και ο Χεζόνια. Ήταν εκτίμηση εκείνη τη στιγμή δική μου, γιατί θεωρούσα, πως και θεωρώ, ότι θα κουτουλούσαν οι παίχτες αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν, ο ένας θα παίρνει χρόνο και πράγματα από τον άλλο. Το τι έχει γίνει στα σχόλια στο YouTube, δεν το συζητάω καν. Απόδειξε ότι έμειναν οι δύο, έφυγε ο τρίτος. Έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι στην κριτική μας και ούτε να αποθεώνουμε. Θα μου πεις εσύ δεν έχεις αποθεώσει παράγοντες, σαφέστατα. Και παίκτες, σαφέστατα. Όλοι μας έχουμε αποθεώσει. Είναι, νομίζω, βιολογική ανάγκη του κάθε ανθρώπου να δημιουργεί στα μάτια του πρότυπα και ενδάλματα. Και είδωλα. Το είδωλο έχει και την αρνητική χρειά. Έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, είδωλο είναι ο Μαραντόνα, ο οποίος κανονικά, και λέω είναι γιατί θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων. Λέω έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, ας πούμε. Γιατί ο Μαραντόνα είναι αντιπρότυπο σε όλα, υπήρξε όμως καταπληκτικός αθλητής, ο οποίος ενέπνευσε. Έτσι διαχωρίζω στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ετυμολογικά είναι το σωστό, το πρότυπο, το ίνδαλμα και με το είδωλο. Έτσι. Όλοι μας το έχουμε κάνει. Όλοι μας πήραμε εξ απαλών ήχων κάποια ερεθίσματα που μας έκαναν και να αγαπήσουμε μια ομάδα και να αγαπήσουμε κάποια πρόσωπα, να τα θεωρήσουμε ως μια προέκτασή μας υπό την έννοια πολύ θα θέλαμε να του μοιάσουμε, πολύ θα θέλαμε να συνεχίσουμε να τον βλέπουμε αυτόν τον αθλητή, αυτόν τον παράγοντα και άλλες φορές, γιατί θεωρούμε ότι στα δικά μας μάτια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και μας έχει αφήσει ικανοποιημένους, μας έχει ευχαριστήσει, γιατί ο αθλητισμός και η ομάδα που υποστηρίζεις είναι αυτό, είναι η ευχαρίστηση. Και στον Παναθηναϊκό όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει σε ένα καθημερινό βάσανο. Ανέφερα την περίπτωση του Χεζόνια εντελώς τυχαία. Ως παράδειγμα. Γιατί έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση. Και εγώ πραγματικά δεν μέμφωμαι ούτε τον Παναθηναϊκό που θεωρώ ότι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να μείνει με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ούτε τον Χεζόνια που πήρε μια επαγγελματική απόφαση. Ούτε τον κατηγορώ για τη συμπεριφορά του να ανεβάζει τριφύλια, λες και ήταν μεγαλωμένος του ζωγράφου κτλ. Δεν με απασχολεί. Το παιδί έτσι αισθάνεται. Εγώ το σέβομαι αυτό απόλυτα. Αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα και ό,τι έχει γίνει
ό,τι έχει συμβεί αυτούς τους μήνες που ήταν ο Μάριο Χεζόνια εδώ, δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, όχι ΚΑΕ μόνο, ο οργανισμός, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, αν αύριο το πρωί ο Αλαφούζος πει πόσα έχω βγάλει από τα καράβια μου φέτος, έχω βγάλει από τα καράβια μου 2 δις ευρώ. Είναι πραγματικά τα νούμερα που σας λέω, δεν είναι αστεία. Θα φέρω το Harry Kane. Θα πάω στην Tottenham και θα φέρω το Harry Kane. Πόσα θες Tottenham με 190 εκατομμύρια πάρτα. Μπορεί να τα δώσει, τα έχει. Δεδομένα τα έχει. Ο Harry Kane σε 3 μήνες θα είναι για γάμα τοπικό. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο, ασύλληπτο πρόβλημα. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ό,τι και να πω είναι φτωχό, είναι λίγο. Έκανα έναν τέτοιο μονόλογο στο ραδιόφωνο μεσοβδόμαδα, φέρνοντας ένα αντίστοιχο παράδειγμα, γιατί έλεγα για τη μεταγραφή του Μάλεν στην Ντόρτμουντ και έλεγα, ας πούμε, ότι αν έρθει τον Παναθηναϊκό θα τον απαξιώσουμε σε 2 μήνες. Δεν είναι το πρόβλημα μεταγραφές, όποιος και να έρθει. Δεν είναι το πρόβλημα ο προπονητής. Δεν είναι καν το πρόβλημα μια μερίδα κόσμου ή όλος ο κόσμος ή η ανοχή που δείχνει όλος ο οργανισμός. Είναι δομικό το πρόβλημα. Έχει φτάσει κόκαλο η ασθένεια. Δεν πάει άλλο. Πίστευα ότι το 18 θα ζήσαμε ό,τι χειρότερο ήταν να ζήσουμε. Με τον υποβιβασμό της ομάδας, γιατί η ομάδα υποβιβάστηκε, έτσι, και έμεινε με τον τρόπο που έμεινε. Μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του συλλόγου. Πίστευα ότι τέτοιο πράγμα δεν θα το ξαναζήσουμε. Το ζούμε. Η τωρινή παρακμή δεν έχει προηγούμενο. Μιλάμε για παρακμή και σαπίλα σε όλα τα επίπεδα, σύψη, πλήρης. Σε κάθε έκφανση, ό,τι και αν διαβάσεις. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πολλές φορές δεν ανεβάζω κάτι, γιατί λέω ό,τι περιεχόμενο και να ανεβάσεις, content και να ανεβάσεις τη σελίδα. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν, ok, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Κακό θα κάνει ενδεχομένως. Απαντούσε σε μηνύματα φίλων πριν κάνουμε το live. Τους ενοχλεί ακόμα αποδίδουν στον Βαρδινογιάννη, ας πούμε, αυτό που έγινε. Οκ, okay, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Ανέλαβε ποτέ ο καθένας τις ευθύνες του για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Βγήκε κάποιος τίμια και αντρικά να πήρε, παιδιά, εντάξει, κάναμε μια μαλακία. Okay. Θέλαμε το γάλα της ομάδας, κάναμε μια μαλακία, οκ, okay, έγινε. Να κάνουμε. Το να προσπαθείς να κρύβεσαι, να δημιουργείς βιτρίνες, οι οποίες είναι λίγο πιο έτσι εξεζητημένες, λίγο, καταλαβαίνετε τώρα οι πιο μοιημένοι τι εννοώ, χρησιμοποιούν πιο ωραία λόγια, είναι ενωτικοί, δεν βρίζουν κτλ. Και από πίσω να κρύβεται ένας οχετός, ο οποίος στοχοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα πρόσωπα, πρωταγωνιστεί σε μια δολοφονία προσωπικότητων σε καθημερινή βάση, χωρίς να αγγίξει ποτέ το πρόβλημα, στην ουσία. Και αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν σχέση με την ομάδα, ευθέως σχέση, όχι με την ποδοσφαιρική, με την μπασκετική, με τον ερασιτέχνη μόνο, γενικά. Και όταν γράφεις εσύ μια γνώμη, είναι η γνώμη μου, ρε αδερφέ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν στην επιβάλλω. Και δεν θα το κάνω ποτέ, δεν θα στην επιβάλλω. Είναι η γνώμη μου όμως, σεβάσου τη γνώμη μου. Και αν θέλεις να αποδομήσεις τη γνώμη μου, κάντο με επιχειρήματα. Όχι με το να με θύρεις και να με στείνεις στον τοίχο σε καθημερινή βάση, όπως έγινε και πρόσφατα σε διάφορους γνωστούς Ιουίους, συναγερμούς και λοιπές αηδίες. Πες ότι έχεις άδικο γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Στο δημόσιο διάλογο, όταν έγινε ο δημόσιος διάλογος, τα αποτελέσματα είναι ακόμα αναρτημένα στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο η επιχειρηματολογία και ενδεχομένως μια πιο ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων να κερδίζει πάντα τους αλλαλαγμούς, τις φωνές, τα βρυσίδια, τα μπινελίκια, τα αποστριλίκια, την αποδόμηση χαρακτήρων με τον τρόπο αυτόν. Πάντα θα κερδίζει. Και ο κόσμος που έχει δει ορισμένα πράγματα το έχει καταλάβει. Δυστυχώς όμως, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ακόμα και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία
θα κρίνει το μέλλον, όσο και αν σας φαίνεται αυτό υπερβολικό που λέω. Και συγγνώμη για όσα μηνύματα έχουν περάσει και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω, γιατί βλέπω 20 μηνύματα, θα διαβάσω, θα αρχίσω να διαβάζω από εκεί που θα τελειώσω το μονόλογό μου. Θα κρίνουν πράγματα, έρχονται καταστάσεις που θα κρίνουν πράγματα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον του σωματείου συνολικότερα για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με γνώμονα τον Αλαφούζο. Ποιος τον έφερε τον Αλαφούζο, ρε παιδιά? Καθίστε ρε παρεάκι, που μπήκανα με τις προάλλες εδώ πέρα και αναλύσαμε ό,τι έχει γίνει, όλη την πορεία του. Εγώ τον έφερα? Εγώ? Όχι. Μισό λεπτά. Σε συγκεκριμένα κομμάτια κοιτούσα σήμερα, μου έβγαλε το Facebook δηλαδή, ένα παλιό μου post, σαν σήμερα, 30 Ιουλίου, ή 31 ήταν, 31 Ιουλίου του 14. Σαφέστατα, γράφω, σαφέστατα και δεν με ενοχλεί να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Όχι, μην ασχοληθείτε με το κομματικό που αναγράφω εδώ, την ίδια άποψη έχω για όλους. Δεν υπήρξα ποτέ ψηφοφόρος του συγκεκριμένου που αναφέρω, όπως και έχω πάψει να είμαι ψηφοφόρος των άλλων που μας λένε ότι μας κυβερνούν τώρα. Όχι όμως όσοι ήταν στο πλευρό του Αλέξη επάνω στις θέσεις του για το σκουπιδαριό του Ελαιώνα και επέμεναν πως για να φτιαχτεί το γήπεδο θα έπρεπε να γίνει ένας νέος μέλανας δρυμός στο Βοτανικό, υποστηρίζοντας τις θέσεις των κορμοράνων από τις εγκάλες και τις φιλοθέες που διέμεναν να λένε σήμερα δεν έγινε κάτι για 52 δενδράκια, γιατί αυτό έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν κάνει, πειράζουν στο στομάχι αυτά ή όλοι γήπεδο ή κανείς. Η δική μου άποψη, 31 Ιουλίου του 2014, επάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα κέρια για το Σύλλογο, είναι ίδια με σήμερα. Δεν πήγα στο γουδί επειδή είναι φίλος μου ο Μπαλτάκος. Δεν ήμουνα απέναντι στην αθέμαξη του κόσμου για ανακατασκευή της λεωφόρου όταν ο Αλαφούζος ήταν φίλος μας και μπαμπάς γάβρων και τιμωρός και το όνομά του θα γραφόταν με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Συλλόγου. Όπως και σήμερα, το μένος που έχω για τον Αλαφούζο, για όλα αυτά, προσωπικά ο άνθρωπος δεν μου έχει κάνει κάτι. Τέλος πάντων, ο ίδιος δηλαδή δεν μου έχει κάνει κάτι. Στην ομάδα έχει κάνει τέρατα, έστι. Το να συνδέσω αυτή τη στιγμή τον Αλαφούζο, για παράδειγμα, με το γήπεδο, τι θα έχω καταφέρει? Τίποτα. Και με τον Αλαφούζο θα μείνει η ομάδα μου και χωρίς γήπεδο και χωρίς εγκαταστάσεις. Αναφέρω το συγκεκριμένο γιατί αυτά που θα γίνουν μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη, διάβασα και μία δήλωση του κ. Μαλακατέ χθες, ο οποίος δεν ξέρω με τις δηλώσεις αυτές τι θέλει να κάνει, πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ ότι έχει κακία μέσα του. Γνωστικό πεδίο μηδέν έχει για το γηπεδικό, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω καν πώς δέχεται ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν σε νομικές επιτροπές κτλ. Διάβασα, δεν την ανέβασα τη δήλωσή του, γιατί θα έπρεπε να τη σχολιάσω και θα τη σχολιάζα με πάρα πολύ σκληρή γλώσσα. Και αυτή τη στιγμή χτυπώντας τον Μαλακατέ είναι. Δεν έχει νόημα. Κανένα. Ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι, το Προεδρείο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Αφήνοντας κάτι εχμές μέσα για καθυστερήσεις. Ποιος καθυστέρησε? Ποιος καθυστέρησε? Αναφέρει τις συμβάσεις. Σύμβαση ΠΑΕ Δήμου Αθηναίων. Έτοιμη. Έτοιμη. Σύμβαση Ερασιτέχνη με ΠΑΕ. Έτοιμη. Σύμβαση Ερασιτέχνη με ΑΕΠ Ελαιώνα. Άργησε λίγο. Ποιος την άργησα εγώ? Η ΑΕΠ Ελαιώνα με ποιανού ανοχή καθυστέρησε? Μα καθίστε ρε παιδιά όμως. Η ΑΕΠ Ελαιώνα δεν ήταν που οι τράπεζες σκεύονταν για αυτή την μπίζνα των τραπεζών που περιμένουν πώς και πώς να γίνει? Πώς γίνεται να κολλήσει η Εργής κάπου που καίγεσαι? Υπάρχει στέλεχος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί έχουμε τόσα να συζητήσουμε και να πούμε, όπου πραγματικά αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, γυρισμό δεν έχει. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια, σε 1-2 χρόνια από σήμερα, αν συνεχιστεί αυτό και δεν έρθει, δεν στείλει ο καλός Θεούλης κάποιον άνθρωπο να σώσει αυτό το σωματείο, το οποίο κινδυνεύει, βλέπετε ομάδες που φτιάχνουν γήπεδα με κανονικές διοικήσεις, όπως η ΑΕΚ, τι τραβάνε. Θα είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τα οποία, αν δεν καταλάβουμε τη δυσκολία τους τώρα, θα μείνουμε σε άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα παραπέμπουν σε ΜΚΑΟ, όχι σε οργανισμό αθλητικό σωματείο.
στον ερασιτέχνη, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφορά σημαντική και μέχρι που να παραιτηθεί σκέφτεται. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Είναι εξακριβωμένο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πριν τις 22 Σεπτεμβρίου, αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες όπως λέει η ανακοίνωση, σωστά, οκ. Okay. Και την 22 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Είναι η μέρα που θα αποφασίσουν 2.500, ό,τι και να αποφασίσουν. Για το πώς θα πορευτεί ένας σύλλογος με εκατομμύρια οπαδούς τα επόμενα 100 χρόνια. Οκ. Okay. Με τα γραφικά για να κλείσουμε στο ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση και εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε. Να περιμένετε έναν Αύγουστο, όχι ότι έχει σημασία. Καμία. Αλήθεια. Δεν έχει καμία σημασία. Είτε μείνει αυτή η ομάδα έτσι, είτε φέρει 5 εξτρέμ, 2 επιθετικούς και 3 στόπερ των 50 εκατομμυρίων των καθέναν, τα πράγματα θα είναι ίδια και παράλλαχτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Το ξεχνάμε. Συγγνώμη για την υπερβολή, είναι αυτό αισθάνομαι, αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Επί πραγματικού, να περιμένετε περίπου 4-5 αποχωρήσεις παιχτών πρώτης γραμμής από το ρόστερ. Αυτό καταλαβαίνω. Αποχωρήσεις είτε με πωλήσεις είτε με... μάλλον σε σχέση με το περισσινό ρόστερ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Αϊτόρ αν φύγει, εντάσσεται σε αυτό που αναφέρω. Και ο Παναθηναϊκός, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κινηθεί για έναν παίκτη περίπου στη θέση του Βηγιαθάνιες επιτελικά με καλύτερα ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει χρονιά με το Βηγιαθάνιες. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλο στόπερ, άλλο αμυντικό. Θα δώσει στο Σιδερά μια ευκαιρία. Για Πούγκουρα και Σέγκεφελ, τον Πούγκουρα μην τον περιμένουμε πριν τα μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα γίνει και η πρώτη διακοπή εθνικών ομάδων και στη συνέχεια θα εμπλακεί αγωνιστικά. Καλώς έχονται των πράγματων. Θα πρέπει να έρθει σίγουρα ένας εξτρέμ και δεύτερος, αν πουληθεί ο Χατζηγιοβάνης, και ένα φορ στην περίπτωση που πουληθεί κάποιος από τους Καρλίτος Μακέντα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε στα μηνύματά σας για να μην μακρηγορώ άλλο. Έτσι είναι πια αγωνιστικά. Τι στόχους έχουμε πλέον σαν Παναθηναϊκός? Τα έχουν όλα, ρε Λάμπρο. Γεια σου, Λάμπρο. Ο Νίκος λέει μήπως ο Τζίγκερ τον έφερε. Ωραία. Εγώ σου λέω, Νίκο, ότι είναι έτσι. Έχω κάνει εκπομπή γι' αυτό. Πού ήταν αυτή η λαϊκή μάζα κόσμου να πει Τζίγκερ, αλαφούζο. Εγώ θυμάμαι να τον λένε Ευεργέτη και να του φιλάνε τα χέρια. Και ήταν και ένας τύπος σε μια φωτογραφία που υπάρχει με ένα γνωστό Παναθηναϊκάρχη που τον κοιτάει, λες και κοιτάει καμιά δίμετρη γκομενάρα. Στάζανε, από τα μάτια στάζανε όταν βλέπανε τον κύριο Γιάννη. Άσε μας, Γρανικό, τώρα. Άσε μας στα νεύρα μας. Καλησπέρα, φίλε Λάμπρο. Πολύ σωστό σε όλα και άλλη μια φορά. Γεια σου, Μανώλη. Θα ήθελα να αναφερθώ στο μεγάλο Χουάν Ραμόν Ρότσα και σε αυτό που δήλωσε σχετικά ότι για να γίνει ξανά Παναθηναϊκός ανταγωνιστικός θέλει 10 χρόνια. Ο Χουάν είπε μια. Ενδεχομένως την είπε λίγο ομά, αλλά είπε μια αλήθεια, μάλλον. Πόσο σωστό, αν και γνώμη μου, ούτε σε 20 χρόνια δεν θα πιστέψουμε δυστυχώς την κανονικότητα που μάθαμε και μεγαλώσαμε να βλέπουμε. Πάνω σε αυτό που επικαλέστηκε στη δήλωση, θυμήθηκα και τη δήλωση του προπονητή μας στον μπάσκετ, του κυρίου Πρίφτη, ο οποίος. Δεν την άκουσα, γι' αυτό και η κριτική μου θα είναι ήπια. Τη διάβασα στη συνέντευξη που έδωσε στο SDNA πρόσφατα. Όπου είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν περισσότερο μπασκετική ομάδα όπως η Ζαλγκύρης και η Μακάμπ παρά ποδοσφαιρική. Παναγία και Χριστέ. Παναγία και Χριστέ. Διαχωρισμός τμήματων στο ίδιο σωματείο. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν υπάρχει πουθενά. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ έγινα Παναθηναϊκός από το ποδόσφαιρο. Όσοι είστε 41 ετών, 40, 45, όποια ηλικία και να είστε. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έγινε από άλλο σπορ να υποστηρίζει αυτήν την ομάδα. Είναι πάλι το ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Παναθηναϊκός ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικό αθλητικό σωματείο, ως ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος και όλα τα υπόλοιπα τμήματα έχουν βάση το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ μας κράτησε πολύ δύσκολα χρόνια. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια, πραγματικότητα. Δεν είναι μπασκετικός οργανισμός ο Παναθηναϊκός.
είναι ένας πολυαθλητικός οργανισμός, ο οποίος για να συνεχίσει να πορεύεται πρέπει να έχει ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Φώτης λέει να φύγει ο Αλαφούζος με τον τρόπο του. Ραφαήλ, δεν ξέρω αν έχω προβλήματα στο ίντερνετ. Έχω αυτή τη στιγμή γραμμή μου, επειδή την έχω ανοιχτή, είναι 100 στάρα και έχει 80 περίπου. Έτσι. Νομίζω ότι καλά πηγαίνει. Τι προβλέπεις να συμβαίνει του χρόνου τέτοιες μέρες, αν όμοι γέννητο και η φετινή χρονιά θα είναι ίδια με την προηγούμενη? Γιώργο, εγώ εκτίμηση δεν ξανακάνω. Δεν ξανακάνω εκτίμηση. Πίστευα ότι φέτος θα έχουμε ένα καλοκαίρι διοικητικής αλλαγής. Προέκυψε αυτό με τον κύριο Δρακωτό. Πούντος. Είναι στη Μύκονο, λέει, διακοπές με ένα δημοσιογράφο και κάτι. Πούντος. Πούντος. Και τον αντιμετώπισα με σεβασμό. Και θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό το ενδιαφέρον. Πούντος. Το έκαναν αυτό βέβαια και κάποιοι οι οποίοι κορόιδευαν τους Φαϊζάλ, κορόιδευαν τους Παϊρός κτλ. Αλλά από τον κύριο Δρακωτό τον περίμεναν και αυτόν σαν μάνα εξ ουρανού. Γιατί είχε πει καλά λόγια για τη λεωφόρο, σου λέει κάτσε αυτός δικός μας είναι, μπορεί να πάμε και λίγο δίπλα, δεν ξέρεις, μπορεί να έρθει, να τσιμπήσουμε και κανένα ψηλό. Με κλασικά παναθηναϊκά αντικειμενικά κριτήρια. Πούντος. Πούντος. Εδώ τον περιμένουμε. Εγώ ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινές το ενδιαφέρον του. Πούντος. Πού είναι η πρότασή του? Η συνέντευξη τύπου πού είναι? Πού είναι? Είναι στη Μύκονο. Να! Πού είναι? Είμαι 44 και η γνώμη μου είναι ότι ο Τζίγκερ κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό. Όλα τα άλλα που ζούμε είναι φυσική εξέλιξη. Να είσαι καλά, Αντρέα. Κανέναν πρόεδρο μπορούμε να βρούμε, λέω εγώ. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα κανένας. Υπάρχει παρασκήνιο και σύψη στα διοικητικά του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι δεδομένο. Σαφέστατα δεν φταίει ο κόσμος, θα μου. Ειδικά ο κόσμος που μεγάλωσε την τελευταία 15 ετία, που έγινε Παναθηναϊκός την τελευταία 15 ετία και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα παιδί που είναι τώρα 16 χρονών, δεν έχει. Τι Παναθηναϊκό έχει ζήσει? Έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό της πολυμετοχικότητας, έχει ζήσει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ όταν κατέβηκε λόγω της βιολογικής φθοράς Παύλου και Θανάση. Κατέβηκε επίπεδο, τι έχει ζήσει? Έχει ζήσει όλο αυτό που περιέγραψα στα 30 πρώτα λεπτά της εκπομπής. Δεν έχει ζήσει τίποτα. Δεν φταίει το παιδί αυτό. Ξεκάθαρα δεν φταίει. Έτσι. Όσοι, και πιο παλιά από εμάς βέβαια, αλλά όσοι έχουμε ζήσει και δύο πράγματα και τις glory days παντού, εντάξει, τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά λίγο διαφορετικά. Καλησπέρα στον Άγγελο. Ανοχή τέλος, λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα. Γεια σου Λάμπρο, γεια σου Κώστα. Στην μπάλα τι κάνουμε, λέει ο Ευάγγελος. Παιδιά, καταρχήν από την εικόνα των φιλικών, επειδή διάβασα πάλι σήμερα για κολλήρια στα μάτια κτλ. Όντως, ούτε σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Πέραν ενός 25 λεπτού μισάωρου στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά, παιδιά, σας λέω, είναι φιλικά και το συγκεκριμένο γήπεδο που έπαιξε και η ομάδα σήμερα. Είχα βρεθεί στο ίδιο τουρνουά, τέλος πάντων, στο ίδιο παιχνίδι που γίνεται προς τιμήν ενός ανθρώπου της Φένιλο κτλ. Είχα βρεθεί, είχε τραυματιστεί τότε ο Γιάννης Ομπουζούκης. Είναι δύσκολο γήπεδο. Έχει πλαστικό χορτάρι κτλ. Το σημαντικό είναι ότι έφυγε η ομάδα υγιής, έτσι δεν χτύπησε κτλ. Κάποιος. Για τα φιλικά μην δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Να σας πω κάτι αγωνιστικά, μην παραξενευτείτε, επειδή ο Γιωβάνοβιτς είναι όντως ένας σοβαρός προπονητής, να αρχίσει το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα πολύ πιο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό πρόσωπο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας ενδεχομένως να είναι καλύτερο από αυτό που φαίνεται τώρα. Για τον Μπάχαλο στο ποδόσφαιρο πες και άσε το Χεζόνια. Εγώ για το Χεζόνια, φίλε, δεν είπα τίποτα. Σούπερ Μάριο. Για μένα θα είναι πάντα ο Σούπερ Μάριο της καρδιάς μου. Δεν είπα τίποτα. Άλλοι τον αποθεώνανε και την άλλη μέρα τον βρίζανε. Εγώ δεν είπα τίποτα για Χεζόνια. Εγώ ουσιαστικά η περίπτωση του Χεζόνια απογυμνώνει το τι συμβαίνει στην ομάδα στα δικά μου μάτια. Αυτό εξήγησα. Χάρη Κέιν ή ο Ανίδης, είμαι σίγουρος για το δίλημα των Παναθηναϊκών, ο αδερφός μου ο Μιχάλης. Κάτσε, εδώ είχαμε και μια συζήτηση για τους Κροάτες τις προάλλες και υπήρχε τότε αντιπολιτευτικό ρεύμα γιατί να παίζει ο Γιάννη και να μην παίζει ο Μινάς Πίτσος. Το θυμάσαι, Μιχάλη, έτσι. Δεν γίνεται να μην το θυμάσαι. Και είχαν μασίσει κιόλας κάποιοι. Λοιπόν. Εκτός τόπου και χρόνου η διοίκηση, η ομάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, γράφει ο Μιχάλης. Κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει για να πει κάτι στον κόσμο. Μεγάλη ασέβεια και οι παίκτες είναι κάτω του μετρίου. Δυστυχώς έχουμε μάτια και βλέπουμε. Καλησπέρα από Γερμανία. Γεια σου, Μάνο μου. Να είσαι καλά.
Ο Γιάννης λέει ότι η οικογένεια έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά μπροστά σε αυτά που έχουμε δει με τις διοικήσεις μετά την οικογένεια ήταν ότι καλύτερο. Τώρα, άμα αύριο έρθει κάποιο καλύτερο από την οικογένεια, θα τον κρίνει η ιστορία. Λάμπρο, θέλω να μου πει τη γνώμη σου για την ανακοίνωση στις 13. Προσωπικά το θεωρώ πολύ soft συγκριτικά με την ανακοίνωση για την ΚΑΕ. Δεν ανέφεραν καν το όνομα Λαφούζος, αλλά κάποια κακή διοίκηση. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Η 13 δείχνει να ενεργοποιείται. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος συντάσσει τις ανακοινώσεις. Φαντάζομαι ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει και πολύ ενεργό ρόλο στο οπαδικό κίνημα. Η 13 τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Αυτό στα δικά μου μάτια δείχνει ότι αντιμετωπίζει, ότι αντιλαμβάνεται μάλλον, ότι το πρόβλημα του συλλόγου είναι συνολικό. Γιατί είχε ασκηθεί κριτική στη 13 όταν βγήκε ανακοίνωση για την ΚΑΕ, ότι για την ΠΑΕ δεν μιλάτε και το ένα και το άλλο, βγάλαν και ανακοίνωση για την ΚΑΕ. Τώρα, να βάλω στη ζυγαριά τις δύο ανακοινώσεις και να πω ποια ήταν πιο ήπια και όλα αυτά, δεν θα το κάνω. Τι εντοπίζω όμως και στις δύο ανακοινώσεις? Εντοπίζω ότι μπορεί κάποιοι χαρακτηρισμοί να είναι απαξιωτικοί, αλλά η διατύπωση των ανακοινώσεων αρχίζει και ξεφεύγει λίγο από τη μέση καφρίλα των οπαδικών ανακοινώσεων όλων των ομάδων. Δηλαδή, απουσιάζουν οι βομολογίες. Υπάρχουν επιχειρήματα. Διαφωνείς ή συμφωνείς? Και σας το λέει κάποιος, ο οποίος στη 13 έχει ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει έρθει και απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή, προσπαθώ να είμαι στο συγκεκριμένο κομμάτι όσο πιο ακριβοδίκαιος γίνομαι. Γίνεται. Βλέπεις λοιπόν επιχειρήματα. Βλέπεις και στα δύο μέτωπα μια ενεργοποίηση. Τώρα, το ποια είναι πιο soft και τα λοιπά, νομίζω η κατακλείδα της ανακοίνωσης Γιάννη της θύρας 13 για την ΠΑΕ, ότι αν δεν δώσετε μια λύση εσείς, θα τη δώσουμε εμείς, νομίζω τα λέει όλα. Πόσο πιο σκληρά να το πει, τι να του πει δηλαδή, τη λέξη από γάμα, τι λέει πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι οι συντάκτες των συγκεκριμένων ανακοινώσεων, φαντάζομαι επειδή το ύφος είναι περίπου όμοιο, είναι η ίδια ομάδα που τις γράφει, μπορεί και το ίδιο πρόσωπο, θέλει, δηλαδή προσπαθώντας να δω και τι συμβαίνει στο οπαδικό κίνημα, γιατί δεν έχω και υψηλό γνωστικό πεδίο στα ενδότερα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η 13 πλέον επιλέγει έναν τρόπο να, ακόμα και διαφορετικής αντιμετώπισης από τα media, όχι από τα social media, από τα media, δηλαδή σε πόσα site την είδατε πρώτο θέμα. Άμα η ανακοίνωση Γιάννη ήτανε Αλαφούζο, μπιπ, δεν θα έπαιζε, γιατί κανείς δεν θέλει τη βομολογία, δηλαδή δεν θέλει να προβάλλει κάτι τέτοιο. Όταν όμως έχεις ορθό λόγο και τεκμηριωμένο επιχειρήματα και εκφράζεις αυτό που ενδεχομένως έχεις καθυστερήσει πολύ να το κάνεις, αλλά το εκφράζεις με έναν τρόπο ο οποίος είναι, επικοινωνείται εύκολα προς τα έξω, νομίζω ότι αυτό δείχνει μια μεταστροφή η οποία στα δικά μου μάτια μόνο κακή δεν είναι. Είναι ξεκάθαρα καλή. Μακάρι όμως αυτό να μην μεταφραστεί σε επεισόδια, να μην μεταφραστεί σε τιμωρίες, σε πρόστιμα, σε αποκλεισμούς έδρας, σε ξύλο κτλ. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι αυτός ο πυρήνας των οργανωμένων που διοικεί, που προείσταται, να το πω έτσι, του οπαδικού κινήματος, έχει αρχίσει και παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα, στο κάνει και στην πράξη. Αυτό θα ήθελα να δω σαν επόμενο βήμα. Το να κρεμάσεις ένα πανί με περιεχόμενο είναι πολύ καλύτερο από το να κρεμάσεις ένα πανί το οποίο θα έχει υβρεολόγιο απάνω. Έτσι. Στα δικά μου μάτια αυτό είναι πρόοδος. Και όχι, δεν το λέω μόνο σε συνάντηση με τον Παναθηναϊκό. Διαβάστε ανακοινώσεις οργανωμένων άλλων ομάδων. Μπινελίκι, χαμός. Αν μπορέσουν τα παιδιά αυτά που φαίνεται ότι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης τώρα, και παραλαμβάνω δεν ξέρω ποιοι είναι, μπορέσουν και το διατηρήσουν αυτό και στη συμπεριφορά τους και στο γήπεδο, είναι καλό. Ο Γιάννης λέει ότι έχουμε να σηκώσουμε κεφάλι 10 χρόνια. Ο Δημήτρης λέει έχει 2 δις έσοδα από τα καράβια του Αλαφούζος και στον Παναθηναϊκό δεν ρίχνει τίποτα. Πώς θα αλλάξει επίπεδο τότε, αφού είναι αποτυχία, δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα, οπότε η λύση είναι μία, πουλάω γιατί δεν το κάνει. Δημήτρη μου, πραγματικά θα θεωρούσα πάρα πολύ τίμιο από την πλευρά του να βγει και να πει. Αυτή τη φορά όμως όχι με μια ανακοίνωση από το εφοπλιστικό του γραφείο. Να βγει να μιλήσει στον κόσμο απέναντι.
Να φωνάξει και 10 δημοσιογράφους. Ας φωνάξει τους δικούς του, ρε παιδί μου. Ας μην φωνάξει τους υπόλοιπους. Ας φωνάξει τους δημοσιογράφους που πληρώνει ο ίδιος. Και να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Και να πει, παιδιά, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Έχω κάνει 100.000 λάθη. Θέλω φεύγοντας από την ομάδα να επανορθώσω. Ό,τι μπορώ να κάνω, ό,τι μπορώ να σώσω από το ναυάγιο που έχω προκαλέσει. Να. Νομίζω ότι θα μαλακώσει λίγο το πράγμα. Δηλαδή θα λειτουργήσει πολύ απορροφητικά όλο αυτό. Είναι μια κίνηση που πρέπει να την κάνει. Πρέπει οπωσδήποτε να την κάνει. Και να πει, η ΠΑΕ είναι εδώ, έχουμε αυτά και αυτά στο γηπεδικό μας, θέλουμε να ανακατασκευάσουμε πάλι τηλεοφόρο και αυτή τη φορά να μην κάνουμε 2 πύργους, να κάνουμε 22. Ας κάνει και το Empire State Building μες τηλεοφόρο. Να το πει. Και να πει επίσης ότι πουλάω με 5 δραχμές, 10 δραχμές, 20 δραχμές. Πιστεύω ότι από εκείνη τη μέρα όλη η κατάσταση θα φτιάξει. Νομίζω αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, ότι στο μυαλό του δεν είναι όλο αυτό το πράγμα να γίνει ξανά δημόσια. Έχω την αίσθηση ότι όταν θα γίνει αυτό, σε 5, 10, 200 χρόνια, έτσι, θα το μάθουμε ξαφνικά ένα πρωί. Νομίζω ότι και ο ίδιος, μετά την υπόθεση του Πιπί το 18, θα το κάνει όσο πιο αποστηρωμένα γίνεται, να το πω έτσι. Ο Σάβας λέει, ο Άλ που είναι, θα βγει να μας πει τι πλάνο έχει για την ομάδα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί πόσο καιρό έχει να βγει να το κάνει, ρε Σάβα, και το περιμένεις φέτος. Γεια σου Λαμπράρα μου, διαβάζω τα μηνύματά σου. Καλησπέρα Λάμπρο, ό,τι γίνεται αυτό το διάστημα δεν είναι τυχαίο, κάπου οδηγεί, είναι συντονισμένο. Θα υπάρξει αποξένωση και διαχωρισμός τμήματων, συν όσα έχουμε πει στο κοντινό παρελθόν. Δημήτρη μου, η αποξένωση και ο διαχωρισμός των τμήματων, επειδή ξέρω το και ότι έχεις γνωστικό πεδίο επάνω σε ό,τι λες, ότι δεν λες μια άποψη, αλλά έχεις στοιχεία, και σε ευχαριστώ που κάποιες φορές τα μοιράζεσαι και μαζί μου. Αν επιτευχθεί τελικά ο στόχος, η ΠΠΠΑΕ, η καλή μπασκετάρα μας και ο σούπερ αραστέχνης μας, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, λέω έναν τυχαίο διαχωρισμό που είναι πιο κοντά σε αυτό που πάει να γίνει. Γεια σας. Μην ασχολείστε. Ξεχάστε τα όλα. Ξεχάστε. Αν αυτό το πράγμα οδηγήσει στην περαιτέρω απαξίωση του ποδοσφαίρου και στην καταστροφή, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν και τα έχουμε πει. Γήπεδο εγκαταστάσεις, αλλαγή διοικήσεων. Ξεκάθαρα. Στην διάλυση του ενός από τα δύο, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος μετά από 1, 2, 3 χρόνια να μαζευόμαστε εδώ Σάββατο βράδυ, τέλος Ιουλίου, με 30 βαθμούς έξω, που θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια παραλία και να ξύναμε τα ποτά μας, έτσι, και να πίνουμε τις ποτάρες μας και να μιλάμε για αυτό που αγαπάμε εδώ μεσάνυχτα. Δεν θα υπάρχει κανείς πλέον ασχολείται. Συμφωνώ. Ξέρεις ότι συμφωνώ σε πολλά μαζί σου. Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Πόσα χρόνια κρύβεται, έχει κανάλι, εφημερίδες, ραδιόφωνο, όταν στα δικά του μηνύεται βγαίνει να μιλήσει. Και πάνω σε αυτό που λες, Λάμπρο, έχω δεχθεί και στο Twitter και στο Facebook, γιατί δεν κάνεις έτοιμα για συνέντευξη με τον Αλαφούζο. Και αναρωτιέμαι, μην αρχίσω τώρα τίποτα άλλα. Γιατί ήδη ξέφυγε το πράγμα σήμερα και σας ζητώ συγγνώμη για τις αρχικές βομολογίες, δεν ήταν δικές μου, ήταν αυτά που διάβαζα. Σας μετέφερα δηλαδή αυτά που διάβαζα. Ειδικά στο θέμα του Χεζόνια. Ένας δημοσιογράφος που αμείβεται από με το Αλαφούζο, που για μένα δεν είναι κακό, καλώς αμείβεται, κάνει τη δουλειά του, εργάζεται ο άνθρωπος, εργασία δεν είναι τέτοιο. Έχει λάβει ποτέ αυτό το μήνυμα γιατί δεν παίρνεις μια συνέντευξη από το αφεντικό σου? Γιατί στον Καραγκάνη. Εδώ ένας Γιάννης κάτι. Τρόλ είναι, αλλά μην δώσω και το όνομά του και πει ότι τον εκθέτω κιόλας και όλα αυτά. Σε έναν τείχο προχθές έγραφε, δεν παρατηρείται μια αλλαγή στάσης του Λάμπρου για τον Αλαφούζο. Του Λάμπρου που τον έχει βγάλει τον Αλαφούζο σε πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας όταν πουλούσε 4.000 φύλλας μαριονέτα, πνιγμένο με τον κασκό του Παναθηναϊκού. Και γύρισε και είπε αυτό το πράγμα. Αλλά η συγκεκριμένη, εντάξει, θα μου πεις κάθεσαι και ασχολείσαι με τα τρόλ και τους δίνεις αξιά. Βρε, ξέρω και ποιοι είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρω και ποιοι είναι. Και τι εξυπηρετούν, αλλά όλα στην ώρα του. Καλησπέρα Λάμπρο, εμένα που με αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο, λέει ο φίλος μου ο Λεωνίδας, είναι η αρνητικότητα και η μιζέρια που βγάζουμε εμείς οι οπαδοί. Ανεξαρτός διοίκηση, πιστεύω ένα καλύτερο κλίμα από τον κόσμο θα μπορούσε να βελτιώσει πολλά πράγματα. Βλέπω και τις άλλες ομάδες που έχουν διοικήσει πόσο καλά πάνε στην Ευρώπη. Θα σου πω κάτι, Λεωνίδα.
Θα σου πω εδώ κάτι που μου δίνεις μια απίστευτα καλή πάσα να σου πω. Μετά από 5 χρόνια, ξαναβρέθηκα φέτος στο ραδιόφωνο. Μετά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, έχουμε μηνύματα που δεν τα ανοίγω φυσικά την ώρα των αγώνων, γιατί κάνω συντονισμό, ο καθένας στέλνει να ξεπουκώσει, ρε παιδί μου, στέλνει την άποψή του. Στέλνουν Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. Το καλύτερο μήνυμα που διάβασα στον αποκλεισμό της ΑΕΚ μετά, σε πάνω από 400 μηνύματα που ήρθαν σε 20 λεπτά, είναι μάντα λεχιαστούς. Το καλύτερο, τα άλλα δεν διαβάζονταν. Θα μου πεις και αυτό, ο άνθρωπος να είναι καλά, να είναι γερό το παιδί. Για τον Ολυμπιακό δε, που πέρασε κιόλας, το τι γράφουν οι Ολυμπιακοί για Μπουχαλάκη, Μασούρα, Χασάν, δεν έχετε ιδέα. Λέμε για γκρίνια στον Παναθηναϊκό που υπάρχει γιατί φαίνεται. Στις άλλες ομάδες και σε κοινά, γιατί όταν ακούς ένα αθλητικό ραδιόφωνο, είσαι πιο αποστασιοποιημένος. Δηλαδή, το ακούει και ένα, δεν ακούει μόνο παδός, ακούει και ένα πιο αποστασιοποιημένο κοινό. Η γκρίνια που έχουν είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ λόγω απορρίτου μπορώ να σας διαβάσω κάποια μηνύματα, ας πούμε, αλλά και πάλι τα μισά είναι πινελίκια και ευρεολόγιο. Γκρίνια, Λεωνίδα μου, υπάρχει στον Παναθηναϊκό, αλλά μιλάμε για ένα κοινό. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ταλαιπωρημένος. Με δικά του λάθη, πολλά. Προδομένος. Από πολλούς. Λογικό είναι αυτό να συμβαίνει. Όταν όμως, εγώ δεν διαφωνώ με την κριτική, ούτε με την αρνητικότητα, ούτε με την γκρίνια, τα θεωρώ πολύ ανθρώπινα συναισθήματα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι σηκώνομαι το πρωί, φτιάχνω τον καφέ μου, ανάβω το τσιγάρο μου, κάθομαι σαν υπολογιστή μπροστά και αρχίζω να βρίζω την ομάδα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό, αν δεν το έχεις κάνει επάγγελμα, φυσικά όχι ο Λεωνίδας, αν δεν το έχει κάνει κάποιος επάγγελμα, δηλαδή να αμείβεται γι' αυτό, να παράγει έργο κάποιου, ποιου, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κανένας νοήμων άνθρωπος ο οποίος θα καθίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα βρίζει δημοσιογράφους, παίχτες, παράγοντες, οπαδούς κτλ. Κανένας. Μόνο επιπληρωμή. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτή είναι μια μειοψηφία η οποία ενδεχομένως είναι έμιστη. Όλοι οι υπόλοιποι όμως έχουν κάθε δικαίωμα να νιώθουν, Λεωνίδα μου, τα ανθρώπινα συναισθήματα τα οποία περιγράφεις. Λοιπόν. Τώρα έχετε πιάσει και μεταξύ σας συζήτηση, γι' αυτό παίρνω κάποια μηνύματα. Σίγουρα δεν θα τα διαβάσω όλα. Μην μου στέλνετε πάλι, Λάμπρο, ότι διαβάζεις τα δικά μου. Ό,τι βλέπω, διαβάζω. Γεια σου, ρε Λάμπρο, από Αυστρία. Ο Τάσος, τώρα έχεις δίκιο, όπως και όλη η λογική Παναθηναϊκή. Εγώ δεν την έχω γνωρίσει καν στα καλά της την ομάδα. Το μόνο που θυμάμαι είναι το κύπελο το 14. Το double του 10 ήμουν μικρός. Με πιάνει μια ιδέα πια, λέει ο Χρήστος. Η λύση στην γκρίνια, λέει ο Σωτήρης, και την απογοήτευση, καλός ή κακός, είναι να πραγματοποιηθεί συνέντευξη του ιδιοκτήτη. Θα είναι δύσκολο, ναι, θα ακουστούν τρομακτικά σκληρές αλήθειες, ασφαλώς. Αλλά θα ξεκαθαριστεί το τοπίο και θα γίνει κατανοητό το ποιο θα είναι το μέλλον, τουλάχιστον μέχρι να γίνει το γήπεδο. Εάν βγει ο Αλαφούζος και πει αλήθεια, θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Συμφωνώ, Σωτήρη, αυτό είπα νωρίτερα. Συμφωνώ. Πρέπει να βγει αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει. Είναι αυτοσκοπός πλέον να βγει να μιλήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, αυτό που λέει 13. Ότι άλλη χρονιά έτσι δεν βγαίνει, έτσι, είναι πραγματικότητα. Η γκρίνια, μισό λεπτάκι, τώρα αρχίζετε και στέλνετε μαζεμένα, ένα-ένα να τα προλάβω. Καλησπέρα, Λάμπρο, ό,τι και να λες και να λέμε, όταν υπάρχει διχόνοια μεταξύ οπαδών δεν θα υπάρχει καλή μέρα. Η φαγωμάρα πρέπει να τελειώσει από εμάς και όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα δεύτερο μέτριο θέλει δουλειά. Ελπίζω σε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μακάρι να δούμε έναν Παναθηναϊκό να παίζει στρωτό ποδόσφαιρο, γράφει ο Γεώργιος. Γεια σου, Γεώργιο. Η γκρίνια απαξιώνει όχι μόνο τον Παναθηναϊκό ή την εκάστοτε ομάδα, αλλά κυρίως το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Ως Έλληνες θα πρέπει να το εξαλείψουμε αυτό το γεγονός όσο γίνεται περισσότερο για το καλό όλου του σπορ. Νίκο μου, είναι πολύ ρομαντική η άποψή σου, αλλά εμένα με βρίσκει να διαφωνώ. Έχει σταματήσει και θα μου πει είναι η δουλειά σου. Και είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν καίγομαι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν ο Παναθηναϊκός έριχνε μπάτσες σε Μπαρτσελόνες, Γιουβέντους, Λακορούνιες και δεν ξέρω εγώ τι. Λέγαμε, έλα μωρέ με τη σοκολατερή την. Λέγανε, έλα μωρέ με τη σοκολατερή την Πόρτο. Ποια Πόρτο τώρα, ποια Rangers, έτσι, με το χωριό, ποια Βέρντερ. Και τώρα που περνάει ο Ολυμπιακός στην FC Μπακού, η οποία είναι η επίπεδο ομάδα, ας πούμε, πανετολικού. Συγγνώμη για τον πανετολικό.
πιστός στο ραντεβού του καλοκαιριού και. Αυτή η εικόνα, τα δύο μετρά και σταθμά, στα δικά μου μάτια δεν κάνει. Δεν κάνει. Απαξιώνατε τον πρέσβη και αποθεώνετε τις προκρίσεις επί των ποδοσφαιρικών χωριών της Ευρώπης. Όχι, είχατε δόλο, κύριοι, όποιοι κι αν είστε, είχατε δόλο. Και δυστυχώς σε αυτό ενέδωσαν και κάποιοι εντός του συλλόγου. Ένα από τα λάθη που προανέφερα νωρίτερα. Επομένως, το ελληνικό ποδόσφαιρο με απασχολεί μόνο απλά ως έννοια, Νικόλα μου, συγγνώμη. Οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού έχουν εκφράσει, λέει ο Μάριος, τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή τους μέσω της αποχής και της αδιαφορίας. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται, Μάρια. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ομάδα να χάνει οπαδούς ή να βλέπει τους οπαδούς της αποστασιοποιημένους μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί να αλλάξει δεδομένα τα πράγματα. Δεν είναι λύση αυτό. Θα σταματήσεις ποτέ να αγαπάς την ομάδα σου που σε έχει πληγώσει. Και εμένα. Θα σταματήσεις ποτέ να την αγαπάς. Όχι. Σήμερα, Σάββατο, αντί να βγω έξω, που λέει ο λόγος, να δω ένα φίλο, ρε παιδί μου. 5 η ώρα μπροστά στην τηλεόραση να δεις Φένλο Παναθηναϊκός. Πριν από 2 χρόνια τέτοιο καιρό είχα βάλει από τη δική μου τσέπη, γιατί τότε είχα τη δυνατότητα να πάω να δω όλη την προετοιμασία για να έχω εικόνα για την ομάδα μου. Αυτό το είδους η αγάπη που έχουμε όλοι μας, έτσι, δεν πρέπει να αλλάξει ούτε να αλλοιωθεί. Γι' αυτό λέω, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω την πίκρα, την γκρίνια, την αρνητικότητα. Την πλήρη απαξίωση του μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, όχι, δεν τη δέχομαι. Σε καμία των περιπτώσεων. Και ούτε πρόκειται ποτέ ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνω. Ο Χρήστος λέει ότι όλα στην ώρα τους δεν λάμπρω, όλο έτσι λες μίλα. Όχι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, Χρήστο, δεν σου κρύβω κάτι που αφορά την ομάδα, ούτε φυσικά έχω μπει στη διαδικασία να κρύψω κάτι ποτέ. Όταν να πω, το είπα. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και θέλουν την κατάληξη συγκεκριμένων γεγονότων με τον δικό τους τρόπο για να συνεχίζουν να ζουν παρασιτικά σε βάρος του συλλόγου, ναι, ισχύει. Στην ώρα τους όμως όλα. Γιατί υπάρχουν και χειρότερα ακόμα. Που δεν είναι της παρούσης όμως. Δεν είναι της παρούσης. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό. Όταν θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα παρουσιαστούν για το ρόλο ορισμένων. Που σηκώνουν το χέρι κιόλας. Ήρεμα, Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι για την ομάδα. Δηλαδή, τι όλα στην ώρα τους. Όταν για το Χατζηγιοβάνι, από πού τα ακούσατε πρώτη φορά ότι δεν έχει πάει στην Ολλανδία και πήγε μετά από 10 μέρες. Και όταν, από ποιον ακούσατε πρώτη φορά ότι η ιστορία. Λέω για παράδειγμα, ένα παράδειγμα τώρα, πρόσφατο. Ότι η ιστορία του δεν είναι δημοσιοποιήσιμη. Γιατί υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό και είναι και πολύπλευρη κιόλας. Αλλά εντάξει, δεν θα κάνουμε και κακό στην ομάδα. Ορισμένα πράγματα για κάποιον ενδεχομένως ο οποίος σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται. Εννοώ ότι δεν έχω μασίσει ποτέ τα λόγια μου και το ξέρεις. Γιατί παρακολουθείς χρόνια, το έχω πληρώσει κιόλας αυτό. Προσωπικά έχω στείλει άπειρες φορές μήνυμα στο Sport FM ιδιοκτησία Αλαφούζου, αλλά κανένας ρεπόρτερ Παναθηναϊκού δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει το μήνυμά μου. Εντάξει, αυτό τυχαίνει στις εκπομπές. Να ξέρεις, Λάμπρο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πού έχει στείλει, σε ποια παιδιά κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι στα ραδιόφωνα, δηλαδή, πώς να σου το πω, ειδικά σε ώρες ραδιοφωνικής αιχμής, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ξέρω εγώ μετά, που πάρα πολλοί κόσμος βάζει ραδιόφωνο και να βγει να μιλήσει, να στείλει το μήνυμά του, να πανηγυρίσει, να στεναχωρεθεί και όλα αυτά. Έρχονται, δηλαδή πραγματικά μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ ήρθαν στο ραδιόφωνο 400 μηνύματα σε 15-20 λεπτά. Δεν μπορούσε να τα διαβάσει όλα. Και ούτε να απαντήσει φυσικά στον αέρα, γιατί 9 στα 10 ήταν υβριστικά. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Η Γενική Συνέλευση Γιώργο πάει για 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό που νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται είναι ένα θέμα. Κανένας δεν νοιάζεται και κανένας δεν ασχολείται πια, γράφει ο Γιώργος. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Υπάρχει περίπτωση Λάμπρο να φέρει κανέναν Αργεντινό για το κέντρο, μια και κολλάνε στην ομάδα μας. Δεν ξέρω από πού θα έρθουν οι παίκτες που είναι να έρθουν, από προέλευση δηλαδή. Ο Σάρλια που πήραμε είναι ένας παίκτης, προσπάθησε να βρω κάποια βίντεο του, δεν υπάρχουν και εναφθονία στο YouTube. Είναι ένα παιδί πάντως που, επειδή έφαγε και αυτός πάρα πολύ γκρίνια ο Φουγκάρας, που δεν φταίει σε τίποτα. Ένα παιδί 24 ετών που έρχεται να παίξει στη μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει την καριέρα του μέχρι τώρα, έτσι. Ήρθε κανονικά σαν τρίτη αλλαγή. Τρίτο στόπερ. Είναι ένα παιδί, έπαιξε πέρσι στην Τουρκία, ήρθε σαν τρίτο στόπερ. Το ότι θα ξεκινήσει τη χρονιά λογικά μαζί με το Βέλεθ, λόγω των απουσιών που υπάρχουν στη θέση, ναι. Αλλά εννοώ ότι δεν φταίει σε κάτι ο παίχτης. Δεν φταίει. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο Βοτανικός εξαρτάται από τη Γουσού αν θα γίνει.
ενδεχομένως και από εκεί. Πάμε πάλι για να τελειώσουμε τα μηνύματα, πάμε στα τελευταία. Κουράζει πια ο Παναθηναϊκός Λάμπρο και όταν βλέπεις τη συνέχεια χειρότερα. Χρήστο μου, το καταλαβαίνω, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενός που κουράζεται, καταλαβαίνεις, να σταματήσει να ασχολείται. Εγώ κρατάω ακόμα. Κρατάω ακόμα. Δεν μπορώ να σταματήσω να ασχολούμαι. Και δεν ξέρω αν θα μπορώ να μπαίνω και στο γήπεδο φέτος λόγω του διαχωρισμού που υπάρχει κτλ. Και με πονάει αυτό. Μπορείς να σταματήσεις να ασχολείσαι με την ομάδα που υποστηρίζεις από 5 ετών. Γίνεται. Φίλε μου από, από του ζωγράφου, η λέξη εμφύλιος δεν μ' αρέσει καθόλου. Και επειδή στην Ελλάδα ιστορικά έχουμε βιώσει τη χειρότερη έκφανση της συγκεκριμένης λέξης, μην τη χρησιμοποιούμε. Ναι, μεν διαφωνούμε, ναι, μεν πλέον μας χωρίζουν ακόμα και στα εντός πάρα πολλά πράγματα, αλλά όχι εμφύλιος. Θέλουμε να ξαναδούμε το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μεγάλο, λέει ο Παύλος. Ναι, δεν αντέχουμε άλλη απαξίωση, άλλη χρονιά χωρίς τίτλο και πάλι τεταρτοπέμπτες θέσεις, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την ομάδα μόνη της. Εμείς θα σας στηρίξουμε και με διαρκεία στο Γιωβάνοβιτς και τους παίχτες, αν δεν αλλάξει η διοίκηση. Δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα, πολύ φοβάμαι όμως πως δεν θα αλλάξει άμεσα. Κρατάω το κομμάτι της ανακοίνωσης της 13, ότι άλλη χρονιά δεν βγαίνει έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, την ίδια ώρα σκέφτομαι ότι αυτό λέγαμε και πέρσι και πρόπερσι. Ότι άλλη χρονιά έτσι δεν βγαίνει. Και βγήκα. Έκατσε και ο ιός στη μέση. Ένα χρόνο ο κόσμος μακριά από τα γήπεδα. Και δεν το λέω από την άποψη μην κάνει επεισόδιο ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δεν πρέπει να κάνει. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά ό,τι τέτοια κουβέντα έχουμε πει, δηλαδή όχι άλλο, ότι του χρόνου μπορεί να γίνει αυτό, ζούμε με αυτή την προοπτική του επόμενου χρόνου, η οποία, Παύλο μου, δεν μας έχει οδηγήσει πουθενά, δυστυχώς. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει τις επιλογές του, οπότε να τα αποτελέσματα, ό,τι μας αξίζει, συμφωνώ απόλυτα. Με βάση την ανακοίνωση της 13, τι λύση μπορεί να βρει και να προσφέρει? Έχει δυνατότητα να βρει επενδυτή ή φαν που θα αγοράσει τις μετοχές? Σωτήρη, δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος της ανακοίνωσης αυτός να βρει επενδυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι να θέσει μια πράσινη γραμμή και να πει ότι δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί ο κόσμος να βρει επενδυτή. Δεν νομίζω ότι είναι και πρόθεσή τους. Το μεγαλύτερο λάθος, λέει ο Νίκ των Βαρδινογιάννητων, ήταν ότι δεν πήραν τον κόσμο με το μέρος τους ενώ μπορούσαν και με πλάγιους τρόπους. Όντας Παναθηναϊκοί παλιά σκοπής, είχαν εμπιστοσύνη στο ήθος και στις αρχές του κόσμου μας διαχρονικά. Διαψεύστηκαν γιατί ο κόσμος μας γαυροποιήθηκε. Αυτό είναι το ζουμί. Η γαυροποίηση του κόσμου μας που δεν τον αφήνει να διεκδικήσει από τη διοίκηση τη σοβαρότητα που της αξίζει. Το γαυροποίηση δεν μου αρέσει καθόλου. Στην ουσία όμως του υπόλοιπου μηνύματος δεν υιοθετώ τη συγκεκριμένη έκφραση. Νικ, στην ουσία του υπόλοιπου μηνύματος συμφωνώ όμως 100%. Τι άλλο, 2-3 τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε. Ο Γιώργος ρωτάει πότε θα βγουν τα διαρκείας. Παιδί μου. Τώρα, αρχής του μήνα. Πέρα από το πόσο χειρότερα μπορούμε να πάμε χωρίς πρόεδρο, λέει ο Χρήστος. Την καλησπέρα μου, φίλε Λάμπρο από το Σικάγο. Γεια σου, Βασίλη. Λάμπρο, μετά από κάθε μάτς, λέω, δεν ξαναβλέπω ποτέ, αλλά και την άλλη εβδομάδα ήμουν εκεί και έμπαινα και έπινα την πυρίτσα. Καταλάβες, Χρήστο μου, τους είπα και νωρίτερα. Πέρα από το επίπεδο της ομάδας διοίκησης παιχτών, έχει πέσει και το επίπεδο των δημοσιογράφων οπαδών. Ισχύει, Πασχάλη. Ισχύει. Αν ο Χατζηγιοβάνης φεύγει, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, πιστεύω ότι θα πουληθεί και η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πουληθεί. Σε περίπτωση που δεν περάσει ο Βοτανικός από τη Γενική Συνέλευση και μετά τι γίνεται, το συζητήσουμε τότε. Δεν μπορώ να προβλέψω την πρώτη. Λογικά παρέτηση της διοίκησης του Εραστέχνη αυτόματα εκείνη τη στιγμή. Και σε εκείνο το χρονικό σημείο θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να επιλέξει αν θα κινηθεί δικαστικά για να εκπέσει η νομολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη λεωφόρο και να διεκδικήσει ενδεχομένως κάποια περισσότερα πράγματα στα επόμενα 25-30 χρόνια, ή να πάει στο ΆΚΑ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο ΆΚΑ δηλαδή. Κάποιος παίχτης Κουρμπέλης υπάρχει ακόμα στην ομάδα? Υπάρχει ο Κουρμπέλης ακόμα. Πέρασε δύσκολη χρονιά και με τραυματισμούς κτλ. Θα παίξει φέτος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βασίλη μου, όχι δημόσια από μένα. Όχι δημόσια. Για αυτό που ρωτάς. Για τον Βασίλη το Φιτσάλωρο το λέω. Όχι. Η δηλώση του Ολυμπιονίκη μας Ιακωβίδη δείχνει από τη μία την κατάντια του κράτους και στο πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου βεληνικούς αθλητές. Από την άλλη φανερώνουν για άλλη μια φορά το μεγαλείο του Παναθηναϊκού κόσμου που έτρεξε να βοηθήσει οικονομικά έναν αθλητή που είχε μείνει έρημο της πολιτείας και του κράτους δυστυχώς.
Όπα, τι πάτησα, μην κλείσει. Όπως τα λες, είναι Νίκο μου. Όπως τα λες, πολύ συγκινητικός ο Θεόδωρος και όσοι έχουν προσπαθήσει, όσοι είναι αυτόφωτοι στη ζωή τους και έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να φτάσουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι, εκεί που θεωρεί τη δική του κορυφή. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες, δεν είμαστε όλοι το ίδιο δυνατοί, το ίδιο έξυπνοι, το ίδιο υγιείς, το ίδιο επιτυχημένοι, το ίδιο τυχεροί. Καθένας μας έχει τη δική του κορυφή. Για να φτάσει εκεί, είτε είναι χαμηλή κορυφή, είναι λοφάκι, είτε είναι το Everest, έχει κάνει προσωπικούς αγώνες. Και χρειάζεται σεβασμός στους προσωπικούς αγώνες όλων των ανθρώπων. Ο Θοδωρής ο Ιακωβίδης συγκίνησε γιατί ουσιαστικά όλο αυτό που πέρασε ο ίδιος και εμείς δεν το ξέρουμε, γιατί αυτός το πέρασε, το εξωτερήκευσε προς τα έξω και με τον τρόπο που το έκανε, δεν θα πω ότι μας άγγιξε, είναι δεδομένο αυτό, ανέδειξε όμως την παθογένεια του ελληνικού κράτους και της θέσης που έχει ο ελληνικός αθλητισμός στο κάδρο αυτής της κοινωνίας. Μιλάμε για... Τι να σας πω τώρα. Τα λεφτά του ταξιδιού του κυρίου Αβγενάκη για να πάει στο Τόκιο, που πρέπει να πάει, γιατί είναι αυτός που είναι υπουργός και τέλος πάντων μην πω τίποτα άλλο. Ξέρετε πόσους Ιακωβίδηδες συντηρούν το χρόνο. Αυτά τα 20 χιλιάρικα. Ο Ιακωβίδης δεν έχει την ανάγκη να τον ζήσει κάποιος. Υποστήριξη ζητάει. Βοήθεια ζητάει. Όταν κόψανε το 55% της επιχορήγησης στην Ομοσπονδία του, από άλλη κυβέρνηση βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, όλοι τα ίδια μούτρα έχουν. Αυτό ζητάει. Να μπορεί, για να φορέσει το εθνόσημο, να έχει μια υποδομή από πίσω του. Δεν ζήτησε κάποιον να τον σιτίζει και να... Ζήτησε σεβασμό. Ο σεβασμός, Νίκο μου, είναι ανώτερος των χρημάτων, ανώτερος των πάντων. Ακόμα και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Μπορεί να διαφωνούμε. Χρειάζεται αλληλοσεβασμός. Όταν δεν σέβεσαι τον άλλον, και ειδικά όταν δεν σέβεσαι ένα κοινωνικό υποσύνολο όπως είναι οι αθλητές. Οι αθλητές οι οποίοι πάνε σε Ολυμπιακούς αγώνες. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τάσο, όχι για αίματα και τέτοια, ρε Τάσο, δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε αγόρι, με αυτό το μήνυμα. Κύριε Γκαραγκάνη, το ότι δίνει... Δημήτρη, γιατί κύριε Γκαραγκάνη, Λάμπρο, γνωριζόμαστε νομίζω. Δεν χρειάζεται τα κυριλικιά μεταξύ μας, άλλαξε κάτι. Κύριε Γκαραγκάνη, το ότι δεν δίνει συνέντευξη τύπου, τι σημαίνει για εσάς? Το ότι δεν βγαίνει να πει αν πουλάει ή όχι, τι σημαίνει για εσάς? Πιστεύετε αν η ομάδα είναι στο μέσο της βαθμολογίας από νωρίς και μείνει εκτός Ευρώπης, θα μπορεί να πουλήσει? Έχετε καταλάβει με τη ΣΑΜ που έχει συμμετάσχει και η ομάδα να σέρνεται συνεχώς ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του? Καλό καλοκαίρι σε εσάς και την οικογένειά σας. Δημήτρη, καταρχήν δεν αντιλαμβάνομαι ούτε τον τόνο σου, ούτε το ύφος σου που καταλαβαίνω ότι είναι ειρωνικό και δεν θα έπρεπε γιατί μαζί έχουμε καθίσει και σε διπλανό τραπέζι. Έχουμε πει και καφέ μαζί. Αν με εγκαλείσαι εμένα για κάτι, να πας να εγκαλέσεις άλλους. Εγώ επίσης, Δημήτρη, δεν φωτογραφίζομαι με καταστροφή του Παναθηναϊκού όπως το κάνεις εσύ. Και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Δημήτρη. Τι εννοείς με αυτό που λες δηλαδή? Αν πιστεύω τι σημαίνει για μας, για μας σημαίνει ότι δεν έχει το ανάστημα να βγει να μιλήσει. Με τη ΣΑΜ που έχει συμμετάσχει, αν η ομάδα σέρνεται συνεχώς, ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του? Ποιες είναι, Δημήτρη, οι πραγματικές προθέσεις του? Εγώ δεν τις ξέρω. Πες μου εσύ. Σε ακούω. Τι έχετε πάθει ορισμένοι? Κακές παρέες, μάλλον. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Όχι, Χρήστο, δεν έχω αδερφό γιατρό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πρέπει να υπάρχει ένας γιατρός Γκαραγκάνης, αλλά δεν υπάρχει καν στο σώμα μας. Είναι απλά συνεπονημία. Η καλύτερη στιγμή για ένα live με τίτλο Αλαφούζο in versus Αλαφούζο out, το έχουμε κάνει, ρε Νίκο. Πριν από 2-3 εκπομπές κάναμε για τον Αλαφούζο. Α, εννοείς, για να κάνουμε το. Ναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα στη Μαρία. Πριν λίγο καιρό γύρισα από το Φένλο, είχα πάει να δω την ομάδα. Πριν λίγο γύρισα από το Φένλο, είχα πάει να δω την ομάδα και κάτσε στιγμή να μιλήσω με τον Χατζηγιοβάνη και τον ρώτησα για την πρόταση που έχει από την τουρκική ομάδα. Και μου είπε, εγώ σαν Τάσος θέλω να μείνω στην ομάδα, το θέμα είναι να τα βρούμε με τη διοίκηση. Τι να βρούμε με τη διοίκηση, αφού έχει συμβόλαιο? Τέλος πάντων. Εννοώ για την επέκταση, εννοεί. Πάλι την επέκταση και άλλη επέκταση χωρίς να έχει προσφέρει το παραμικρό.
Επειδή ιστορικά τίποτα δεν κρατάει για πάντα, ακόμα και η παρακμή ζηλεύω τον νεογέννητο γιο μου που θα ζήσει στον Παναθηναϊκό στο μέλλον να είναι ο κυρίαρχος παντού. Γεια σου Μάρια. Αυτά. Αυτά. Την περάσαμε την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εντάξει, είχαμε και τον εκνευρισμό μας και όλα αυτά. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε. Έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ καλύτερο να λέγονται πρόσωπο με πρόσωπο παρά να γράφονται, που υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιες παρεμηνίες. Εύχομαι να είστε καλά, όσοι είστε διακοπές να περάσετε καλά και να προσέχετε, να είστε υγιείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τις εποχές. Την καλησπέρα μου και εύχομαι να ευνοήσουν οι συνθήκες να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα. Συγγνώμη από τα παιδιά που δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά τους, ειδικά στο πρώτο μισάωρο που είχα τον πρόλογό μου. Θα τα διαβάσω όλα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ.